Λοιπόν, σήμερα θα μπούμε να δούμε κάποια στοιχεία από τη θεωρία των επεκτάσεων σωμάτων. Αυτό μας είναι απαραίτητο προκειμένου να ορίσουμε τι σημαίνει ένα σώμα το οποίο έχει π στην h στοιχεία. Αυτό λοιπόν θα είναι το σώμα με π στην h στοιχεία, το οποίο θα το κατασκευάσουμε ως μία επέκταση του σώματος με π στοιχεία. Και το σώμα με π στοιχεία ξέρουμε πώς να το κατασκευάσουμε σαν πηλίκο των ακεραίων μόντουλο π. Αυτό εδώ το σώμα δεν προκύπτει ως πηλίκο των ακεραίων. Αυτό είναι μία σημαντική πληροφορία την οποία πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, μία επέκταση σωμάτων είναι κάτι σχετικά απλό. Είναι ένα σώμα μέσα σε ένα άλλο σώμα. Το μεγάλο σώμα θα λέγεται επέκταση του σώματος κάπα, το κάπα θα λέγεται υπόσωμα του L. Τέτοια παραδείγματα μπορούμε να δούμε πολλά. Ας πούμε, οι μυγαδικοί περιέχουν τους πραγματικούς. Αυτή λοιπόν εδώ είναι μία επέκταση. Οι πραγματικοί περιέχουν τους αλγεβρικούς. Αυτή εδώ είναι μία άλλη επέκταση, ένα σώμα μέσα σε ένα άλλο σώμα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σώμα των αλγεβρικών. Θα πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα γι' αυτό, παρόλο που είναι αρκετά μυστήριο. Τώρα, γι' αυτό θα χρειαστούμε το εξής, ότι αν το L είναι επέκταση του κάπα, μπορούμε να δείξουμε ότι το μεγάλο σώμα είναι ένας κάπα διανυσματικός χώρος. Τι θέλουμε για να ορίσουμε έναν κάπα διανυσματικό χώρο? Χρειαζόμαστε την πράξη της πρόσθεσης στον διανυσματικό χώρο. Χρειαζόμαστε την πράξη της πρόσθεσης στον διανυσματικό χώρο. Η οποία γίνεται είναι ακριβώς η πρόσθεση του σώματος L. Και επίσης χρειαζόμαστε τον εξωτερικό πολλαπλασιασμό. Γενικά σας θυμίζω ότι ένα σύνολο V λέγεται διανυσματικός χώρος πάνω από το σώμα K. Πότε? Όταν έχουμε μία πράξη πρόσθεσης και ως προς αυτό το V θέλουμε να είναι μία αβελιανή ομάδα. Και επίσης χρειαζόμαστε να έχουμε έναν εξωτερικό πολλαπλασιασμό. Δηλαδή ένα τρόπο με τον οποίο στοιχεία λάμδα του σώματος και διανύσματα V από το διανυσματικό χώρο να το στέλνουμε στο λάμδα V. Και εδώ χρειαζόμαστε μία σειρά από ιδιότητες. Θα πάτε στο μάθημα της γραμμικής άλγεβρας να θυμηθείτε ποιες είναι αυτές. Και βασικά είναι οι προφανείς ιδιότητες τις οποίες θέλουμε να ισχύει, η επιμεριστική, προσετεριστική ως προς τον εξωτερικό πολλαπλασιασμό κτλ. Τις οποίες όλες τις ιδιότητες τις εξασφαλίζει το ότι η πράξη του πολλαπλασιασμού είναι μια καλά ορισμένη πράξη σώματος. Άρα, κάθε φορά που έχουμε μία επέκταση, το μεγάλο σώμα γίνεται διανυσματικός χώρος πάνω από το μικρό. Και το πρώτο παράδειγμα το οποίο μπορεί να αναφέρει κανένας σχετικά
είναι το σώμα των μηγαδικών αριθμών, ο οποίος είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος διάστασης 2. Εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται να ορίσουμε είναι ότι το L πάνω από το K, ο λεγόμενος βαθμός της επέκτασης, είναι η διάσταση του L πάνω από το K. Τώρα, να πάμε να ορίσουμε αλγεβρικά και υπερβατικά στοιχεία. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μίας συνάρτησης, την οποία τη λέμε συνάρτηση εκτίμησης. Έχουμε ένα πολυονημικό δακτύλιο πάνω από το K, μίας μεταβλητής. Και έχουμε ένα σώμα λάμδα. Για κάθε α, το οποίο ανήκει στο μεγάλο σώμα, μπορούμε να ορίσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται ομοιομορφισμός εκτίμησης. Δηλαδή, να παίρνουμε ένα πολυόνυμο το οποίο ανήκει στο σώμα, στο δακτύλιο ΚΧ, το F λοιπόν, και αυτό το F να το στείλουμε πού? Να το στείλουμε στο F του α. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τους πραγματικούς, να έχουμε τους μηγαδικούς, να θεωρήσουμε ένα πραγματικό πολυόνυμο, α0 και α1 και α ν χ στην ν, να διαλέξουμε ένα μηγαδικό αριθμό α, ο οποίος να είναι, ας πούμε, το 1 και i, και τότε ορίζεται η συνάρτηση φ του 1 και i, το οποίο μας στέλνει το πολυόνυμο και κάθε πολυόνυμο, μας το στέλνει στην αντικατάσταση της πολυονημικής μεταβλητής από τον αριθμό α τον οποίο διαλέξαμε. Ας το γράψω και αυτό εδώ. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Αντικατάσταση λοιπόν της πολυονημικής μεταβλητής από το α το οποίο ανήκει στο L. Βασικά κάποιος θέλει να βλέπει τα πολυόνυμα ως συναρτήσεις και αυτό είναι ακριβές όταν είμαστε στη χαρακτηριστική 0, θα το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο στη συνέχεια. Οπότε τι πάμε και κάνουμε, κρατάμε σταθερό το α. Το α είναι σταθερό, είναι μία ανάποδη διαδικασία δηλαδή. Κανονικά κρατάμε στον απειροστικό λογισμό, κρατάμε ένα πολυόνυμο σταθερό, κοιτάμε την πολυονημική συνάρτηση και βάζουμε διαφορετικές τιμές του α. Εδώ κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κρατάμε το α στο λάμδα σταθερό και πάμε να βάλουμε, να εκτιμήσουμε όλα τα πολυόνυμα στο α. Αυτή λοιπόν εδώ η συνάρτηση είναι ομομορφισμός. Για να το δείξει κανένας αυτό θα πρέπει να δείξει μία σειρά από ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη το F του α συν β θα πρέπει να κάνει F του α φ συν F του α g, το οποίο είναι προφανές, γιατί αυτό είναι F συν g, το άθροισμα των πολυονήμων στο α, το οποίο είναι βεβαίως το F του α συν g του α. Και ομοίως για τον πολλαπλασιασμό, θα πρέπει το F του α, F επί G, να κάνει F του α, F, επί F του α, G, το οποίο είναι επίσης σαφές, γιατί αν πάμε στο γινόμενο δύο πολυονήμων να θέσουμε όπου χ το α, είναι το ίδιο με το να το κάνουμε στο κάθε πολυόνυμο ξεχωριστά. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ένας ομομορφισμός. Και σαν ομομορφισμός, έχει ένα πυρήνα. Πάει λοιπόν κανένας να δει τι είναι αυτός ο πυρήνας. Και αν αυτός ο πυρήνας δεν είναι το μηδενικό ιδεώδες, τότε το στοιχείο α λέγεται αλγεβρικό. Τι σημαίνει ο πυρήνας να μην είναι το μηδενικό ιδεώδες? Για να το καταλάβουμε αυτό,
θα πρέπει να δούμε τι είναι ο πυρήνας. Και ο πυρήνας του α είναι εξ ορισμού τα πολυόνυμα F, τα οποία ανήκουν στο κάπα χ, έτσι ώστε το F του α να κάνει 0. Δηλαδή, ο πυρήνας της συνάρτησης εκτίμησης είναι όλα τα πολυόνυμα τα οποία μηδενίζονται στο α. Άρα, καλώς το λέμε αλγεβρικό, γιατί τι σημαίνει, τι έχουμε μάθει να λέμε ένα αλγεβρικό στοιχείο. Ένα αλγεβρικό στοιχείο ονομάζουμε το στοιχείο το οποίο μέχρι τώρα, όπως το έχουμε ορίσει στον απειροστικό λογισμό, ονομάζουμε το στοιχείο για το οποίο υπάρχει ένα πολυόνυμο με ρητούς συντελεστές, το οποίο να μηδενίζει το α. Θα το ξαναδούμε αυτό. Θέλουμε δηλαδή για να είναι αλγεβρικό πάνω από το κάπα, να υπάρχουν πολυόνυμα τα οποία το μηδενίζουν. Διαφορετικά, το στοιχείο αυτό λέγεται υπερβατικό. Δεν υπάρχει κανένα πολυόνυμα που να το μηδενίζουν. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα αμέσως τώρα. Αν πάρουμε το κάπα να είναι η ρητή και το λάμδα να είναι η πηγαδική, υπάρχει γνωστή συνάρτηση εκτίμησης από το QH στο σε. Έτσι χρησιμοποιούμε αυτές τις έννοιες για τον απειροστικό λογισμό. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα πολυόνυμο F και να το στείλουμε στο F του α, να κάνει F του α. Αν λοιπόν το α είναι το ρίζα 2, τότε ο πυρήνας του F του α μπορεί να δείξει κανένας ότι είναι χ τετράγωνο μείον 2 επί Q του χ. Πώς το δείχνει κανείς αυτό? Βασικά, αυτό εδώ είναι ιδεώδες στο Q του χ, όπου κάθε ιδεώδες του Q του χ είναι κύριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ να βρούμε το γεννήτορα. Και ποιος είναι ο γεννήτορας? Ο γεννήτορας είναι απαραίτητα ένα στοιχείο το οποίο μηδενίζει το ρίζα 2 και ψάχνουμε να βρούμε τον ελάχιστο τέτοιο, το ελάχιστο τέτοιο πολυόνυμο, το ελάχιστο πολυόνυμο, το ελάχιστο βαθμού πολυόνυμο, το οποίο να μηδενίζει το ρίζα 2. Και αυτό είναι το χ τετράγωνο μείον 2. Κανένα γραμμικό πολυόνυμο, αυτό εδώ πράγματι, ανήκει στον πυρήνα. Του φ του ρίζα 2 και κανένα πολυόνυμο Χαίρετε, έχω μάθημα τώρα. Τα πούμε στις 10. Και κανένα πολυόνυμο μικρότερου βαθμού, και ποιος ήταν ο μικρότερος βαθμός, θα ήταν το 1, μικρότερου βαθμού, δεν μηδενίζει το ρίζα 2. Πράγματι, τότε το ρίζα 2 θα ικανοποιούσε ένα πολυόνυμο αυτής της μορφής, αυτό θα έκανε 0, το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα ότι το ρίζα 2 θα ήταν ρητός. Άρα, ένα πολυόνυμο το οποίο μηδενίζει το ρίζα 2 πρέπει αναγκαστικά να είναι βαθμού 2 και επειδή βρήκαμε αυτό, κάθε άλλο θα είναι πολλαπλάσιό του με συντελεστή κάποια σταθερά. Αν τώρα πάμε ξανά
από το Q του Χ στο ΣΕ και έρθουμε και θεωρήσουμε τη συνάρτηση F του P αυτό λοιπόν θα είναι το F του P του F δηλαδή θέλουμε να πάμε και να τοποθετήσουμε όπου χ το π, σε αυτή την περίπτωση, ο πυρήνας αυτής της συνάρτησης θα είναι μηδενικός. Γιατί θα είναι μηδενικός, αυτό είναι ένα θεώρημα το οποίο χρειάζεται αναλυτικά εργαλεία για να το αποδείξουμε. Γιατί το π δεν ικανοποιεί κανένα πολυόνυμο με συντελεστές ρητούς. Τα υπερβατικά στοιχεία αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι το Q του P είναι ένας υποδακτήλιος του ΣΕ ή όπως λέμε είναι ισόμορφος με έναν υποδακτήλιο των μηγαδικών αριθμών και αυτός εδώ είναι ισόμορφος με τον πολυονυμικό δακτήλιο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αυτή η συνάρτηση είναι ένα προς ένα. Και ταυτίζοντας πρότυπα με εικόνες όπως κάνουμε συχνά στην άλγεβρα, έχουμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ένα δακτύλιο ο οποίος μπαίνει με μία ένα προς ένα συνάρτηση ως υποδακτήλιο του ΣΕ. Αυτές εδώ οι γνώσεις οι οποίες σας είναι λίγο ή πολύ γνώριμες από προηγούμενα μαθήματα, ερχόμαστε εδώ να τις γενικεύσουμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Δηλαδή, αναζητώντας ποιος είναι ο πυρήνας ενός ομομορφισμού. Πολυονυμικοί δακτύλοι πάνω από σώματα είναι πάντα περιοχές κυρίων ιδεωδών, άρα παράγονται από ένα πολυόνυμο και αυτό το πολυόνυμο το ονομάζουμε ελάχιστο πολυόνυμο. Πολύ συχνά απαιτούμε από το ελάχιστο πολυόνυμο να είναι μονικό. Δηλαδή ο συντελεστής του μεγιστοβαθμίου όρου του να είναι ίσος με τη μονάδα. Λοιπόν, μερικές παρατηρήσεις. Όλα τα πολυόνυμα τα οποία μηδενίζονται στο α αποτελούν ένα κύριο ιδεώδες, το οποίο σημαίνει ότι κάθε άλλο πολυόνυμο το οποίο μηδενίζεται στο α διαιρείται με g. Αυτό, όπως το λέμε εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιδιότητα η οποία γράψαμε ότι ο πυρήνας του φ του α είναι το ελάχιστο πολυόνυμο επί κάπα χ. Αυτό εδώ το ιδεώδες μπορούμε να το μπορούμε, αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα ιδεώδες, είναι ένα κύριο ιδεώδες και μπορούμε να το πούμε ως εξής, είναι τα πολλαπλάσια του G. Με τον ίδιο τρόπο που τον Ι είπαμε ότι είναι τα πολλαπλάσια του N. Πολύ ωραία, για το ρίζα 2 μιλήσαμε ήδη. Μία επέκταση, ένας ορισμός ακόμα, μία επέκταση L πάνω από το K θα λέγεται αλγευρική, αν κάθε στοιχείο α πάνω από το L είναι αλγευρικό υπέρ του K. Δηλαδή, αν κάθε στοιχείο ικανοποιεί μία αλγευρική εξίσωση. Μία επέκταση θα λέγεται πεπερασμένη αν ο βαθμός της είναι πεπερασμένος. Δηλαδή αν η διάσταση του μεγάλου σώματος ως διανυσματικό χώρο πάνω από το μικρό, αυτό είπαμε λοιπόν ότι είναι η διάσταση, το ορίσαμε ακριβώς έτσι, του διανυσματικού χώρου L ως διανυσματικό χώρο πάνω από το K, να είναι πεπερασμένη. Τώρα, κάθε πεπερασμένη επέκταση είναι αλγευρική.
Πράγματι, αν κάποιος θεωρήσει ένα στοιχείο το οποίο να ανήκει στο μεγάλο χώρο, μπορούμε να θεωρήσουμε το σύνολο των δυνάμεών του. Ένα χ, χ, τετράγωνο, χ, στην ι. Δεν πάμε πάρα πολύ μακριά. Πάμε μέχρι τη διάσταση του μεγάλου χώρου ως προς το μικρό. Και παρατηρούμε ότι θεωρώντας δυνάμεις έχουμε κατασκευάσει νης και ένα στοιχεία σε ένα χώρο διάστασης νη. Άρα αυτά οφείλουν να είναι γραμμικά εξαρτημένα. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία στο σώμα των συντελεστών, έτσι ώστε αυτός εδώ ο γραμμικός συνδυασμός να κάνει 0. Το οποίο μπορούμε να το αναγνώσουμε και ως εξής, ότι το στοιχείο χ μηδενίζει ένα πολυόνυμο με συντελεστές από το κάπα και είναι αλγεβρικό. Γιατί αυτό εδώ πραγματικά είναι ένα πολυόνυμο. Υπάρχουν αλγεβρικές επεκτάσεις που δεν είναι πεπερασμένες. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και τώρα να πάμε να κοιτάξουμε μερικές ιδιότητες του βαθμού. Βασικά μία ιδιότητα του βαθμού, η οποία μας λέει το εξής, ότι έχουμε μία επέκταση M πάνω από το λάμδα και μία επέκταση L πάνω από το κάπα. Αυτή εδώ έχει βαθμό L δια κάπα. Αυτή εδώ έχει βαθμό M δια κάπα. Οπότε το ερώτημα είναι ποιος είναι ο βαθμός αυτής της επέκτασης. Βασικά είναι το M δια λάμδα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς σχετίζεται ο βαθμός αυτής της επέκτασης με το βαθμό των ενδιάμεσων επεκτάσεων. Και μπορεί κανένας να αποδείξει ότι είναι το γινόμενο. Για να δούμε. Μπορεί κάποιος. Έχουμε λοιπόν την εξής κατάσταση. Έχουμε το M, το L και το K. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε μία βάση, να πούμε ότι το N είναι M, αυτή εδώ η διάσταση. Το M είναι η διάσταση του L πάνω από το K. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε W1, WN, μία βάση του διανυσματικού χώρου M με συντελεστές από το λάμδα και μπορούμε να θεωρήσουμε V1 μέχρι Vm μία βάση του διανυσματικού χώρου L πάνω από το κάπα. Θα δείξουμε ότι τα WI επί VJ, ο πολλαπλασιασμός ορίζεται, στο M, το οποίο είναι ένα σώμα. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, όταν το I διατρέχει όλους τους αριθμούς από το 0 μέχρι το N και το J, συγγνώμη, ξεκινάμε να μετράμε από το 1 και το J διατρέχει όλους τους αριθμούς μέχρι το M, αυτό εδώ το σύνολο είναι μία βάση του M πάνω από το K. Αν έχω λοιπόν, αυτό θα μας τελειώσει την απόδειξη, διότι το πλήθος αυτού του συνόλου είναι n επί m. Έχω n επιλογές για το i, m επιλογές για το j, συνολικά έχω n επί m διαφορετικά τέτοια στοιχεία. Τι χρειάζεται να δείξουμε για να πούμε ότι ένα σύνολο είναι μία βάση? Θα πρέπει πρώτα να παράγει το χώρο. Άρα, αν εγώ διαλέξω ένα τυχαίο στοιχείο W να ανήκει στο M, το έγραψα ανάποδα, να ανήκει στο M, τότε
αφού τα W1, WN είναι βάση πάνω από το λάμδα, υπάρχουν λάμδα 1, λάμδα νη, τα οποία είναι στοιχεία του λάμδα, έτσι ώστε το W να είναι άθροισμα από I ίσον 1 μέχρι N, λάμδα I, WI. Τώρα, το κάθε λάμδα I μπορεί να γραφτεί ως εξής. Είναι ένα στοιχείο του λάμδα. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα στοιχείο του λάμδα. Και πάλι, αφού τα V1, Vm είναι βάση του λάμδα πάνω από το κάπα, αυτό εδώ το στοιχείο μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός κάποιων στοιχείων α, i, j, v, j, όπου το j διατρέχει τους αριθμούς από 1 μέχρι μη και τα α, i, j είναι τώρα στοιχεία του κάπα. Εδώ έχουμε δύο δείκτες. Βασικά ο δείκτης που αθροίζει είναι το j, αλλά αυτόν εδώ το δείκτη i τον έχουμε διαλέξει γιατί πρέπει να δείχνουμε τη σχέση που έχει με την επιλογή του I. Άρα, με βάση αυτόν τον τύπο, μπορούμε να έρθουμε και να γράψουμε άθροισμα από I ίσον 1 μέχρι N. Τώρα αντικαθιστούμε το λάμδα I. Άθροισμα από J ίσον 1 μέχρι M. Α I J, στοιχεία του κάπα. V J W I. Άρα, αυτά τα στοιχεία παράγουν το M. Γιατί παράγουν το M? Γιατί το τυχαίο στοιχείο του M μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός αυτών των στοιχείων με συντελεστές από το κάπα. Τώρα πρέπει να δείξουμε, για να δείξουμε ότι είναι βάση, θα δείξουμε ότι τα VJWI είναι γραμμικά ανεξάρτητα πάνω από το κάπα. Θα πάρουμε λοιπόν και πάλι ένα γραμμικό συνδυασμό. Αλφα I, J, V, J, W, I. Θα πούμε ότι αυτός κάνει 0. Και τώρα θα πούμε ότι αυτό εδώ είναι ένα στοιχείο του λάμδα. Γιατί είναι ένα στοιχείο του λάμδα? Γιατί αποτελείται, είναι ένα αλγεβρικό μαγείρεμα στοιχείων του λάμδα και παραμένω μέσα στο λάμδα. Άρα, το σίγμα α, i, j, v, j, αυτός σαν συντελεστής, από j ίσον 1 μέχρι m, οφείλει να είναι ίσως με το 0. Γιατί τα w, i είναι l γραμμικά ανεξάρτητα. Και τώρα, επειδή τα VJ και αυτό για κάθε I το οποίο βρίσκεται από το 1 μέχρι το N. Και τώρα επειδή τα VJ είναι K γραμμικά ανεξάρτητα, έχω ότι όλα τα αΐΤΖ για κάθε I και J τα οποία βρίσκονται εδώ είναι όλα μηδενικά. Άρα, έχω αποδείξει ότι τα στοιχεία WIJ είναι βάση του διανυσματικού χώρου του μεγάλου σώματος με συντελεστές πάνω από το K και κατά συνέπεια ισχύει αυτός εδώ ο τύπος πολλαπλασιασμού διαστάσεων. Τώρα, αν έχω ένα σώμα, μπορώ να ορίσω την αλγεβρική κλειστότητα αυτού του σώματος. Αυτό είναι μία κατασκευή η οποία είναι άπειρη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι παίρνω τους ρητούς αριθμούς. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία... υπάρχουν πολυόνυμα τα οποία δεν έχουν ρίζες στους ρητούς αριθμούς.
Ναι, υπάρχει ένα. Το βρίσκω και βάζω τη ρίζα του και παίρνω μία επέκταση. Υπάρχουν πολυόνυμα τα οποία στη νέα επέκταση δεν έχουν ρίζες. Αν ναι, τα προσθέτω και παίρνω μία παραπάνω επέκταση. Αυτή εδώ είναι μία άπειρη διαδικασία στη φιλοσοφία της και προκειμένου κάποιος να μπορέσει να χειριστεί τέτοιες άπειρες διαδικασίες, χρειάζεται το περίφημο λίμα του Τσόρου. Δεν θα κάνουμε αυτή την απόδειξη. Παρόλα αυτά, ότι υπάρχει μία αλγεβρική κλειστότητα, παρόλα αυτά, αν έχουμε για παράδειγμα το σώμα των ρητών αριθμών, μπορούμε να ορίσουμε την αλγεβρική κλειστότητα ως εξής, να είναι η μικρότερη, να πω το εξής, ότι είναι το μικρότερο αλγεβρικό, το μικρότερο σώμα, στο οποίο όλα τα πολυόνυμα έχουν ρίζες. Και το μικρότερο μπορώ να το θεωρήσω θεωρώντας την τομή όλων των σωμάτων τα οποία είναι αλγεβρικά κλειστά και περιέχουν το Q. Και ένα τέτοιο σώμα μπορώ να το κατασκευάσω, είναι για παράδειγμα η μηγαδική αριθμή. Είναι ένα αλγεβρικά κλειστό σώμα, δηλαδή κάθε πολυόνυμο σε αυτό έχει ρίζα. Βεβαίως δεν είναι το μικρότερο δυνατό, μπορεί να υπάρχουν και άλλα μικρότερα, θεωρώ την τομή τους και παίρνω ένα σύνολο, αυτό εδώ, το οποίο είναι γνήσια μικρότερο από τους μηγαδικούς αριθμούς και είναι σώμα. Το ότι είναι γνήσια μικρότερο από τους μηγαδικούς αριθμούς μπορούμε να το δούμε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, υπάρχουν μηγαδικοί αριθμοί όπως το π και το ε που είναι υπερβατικοί, άρα δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτό το σώμα, ή μπορώ να σε ένα σώμα το οποίο κάθε στοιχείο είναι αλγεβρικό, ή μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα θεώρημα που έχει να κάνει με το ότι η μηγαδική είναι υπεραριθμίσιμο σύνολο, ενώ η αλγεβρική είναι αριθμίσιμο, όπως κάνατε ίσως κάποια στιγμή στον απειρωστικό λογισμό. Αυτή εδώ η επέκταση είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία μπορεί να μελετήσει κάποιος μαθηματικός και είναι τελείως μυστήρια. Σε αυτό το μάθημα όμως δεν θα μας απασχολήσει αυτή η επέκταση, θα μας απασχολεί στο πεπερασμένο ανάλογο, δηλαδή οι αλγεβρικές επεκτάσεις ενός πεπερασμένου σώματος. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Έχουμε το F να είναι ένα σώμα. Θεωρούμε ένα ανάγωγο πολυόνυμο στο F του Χ. Και σηματίζουμε το σώμα το οποίο έχει να κάνει με το πηλίκο. Έχουμε δείξει ότι αυτό το πηλίκο είναι σώμα. Αφού το F είναι ανάγωγο. Και τώρα μπορούμε να δείξουμε ότι ο βαθμός αυτής της επέκτασης είναι ίσος με το βαθμό του πολυονύμου F. Δηλαδή, όταν θεωρήσαμε στους πραγματικούς αριθμούς το ανάγωγο πολυόνυμο Χ τετράγωνο και 1, κατασκευάσαμε τους μηγαδικούς αριθμούς να είναι το R του Χ μόντουλο το ανάγωγο πολυόνυμο Χ τετράγωνο και 1 επί R του Χ. Αυτό κάναμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Στην πραγματικότητα εισαγάγαμε μία νέα πολυονυμική μεταβλητή Χ, στην οποία επιβάλαμε, και αυτό σημαίνει το πηλίκο, στην οποία επιβάλαμε το τετράγωνό της να κάνει μείον 1. Αυτό εδώ το σώμα λοιπόν, η επέκταση σε πάνω από το R είναι ίση με 2, ακριβώς όσος είναι και ο βαθμός του αναγώγου πολυονύμου. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Ο χώρος πηλίκο είναι σε 1 προς 1 αντιστοιχεία με τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης με F του Χ. Πράγματι, όταν ερχόμαστε να θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε πηλίκο mod F, αυτό εδώ μπορούμε να το φέρουμε σε 1 προς 1 αντιστοιχεία ως εξής, να το γράψουμε το GF συν υπόλοιπο και να πούμε ότι αυτό θα μηδενιστεί στο ιδεώδες και αυτό που θα επιζήσει θα είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Άρα, ο χώρος πηλίκο είναι σε 1 προς 1 αντιστοιχεία με τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης, τα οποία είναι τα πολυόνυμα βαθμού
γνήσια μικρότερο του D. Γιατί αν έχω ένα πολυόνυμο το οποίο έχει βαθμό μεγαλύτερο από το D, αυτό το πολυόνυμο το διαιρώ με F και βρίσκω πάντα ένα υπόλοιπο το οποίο έχει βαθμό γνήσια μικρότερο του D. Αυτό μας δίνει η διαίρεση με πηλίκου και υπόλοιπο στα πολυόνυμα. Άρα αυτός ο χώρος στην πραγματικότητα έχει σαν βάση τα στοιχεία 1 χ μέχρι το βαθμό χ στην D-1, τα οποία είναι γραμμικά ανεξάρτητα και φτιάχνουν ένα διανυσματικό χώρο διάστασης ίσο με D. Τώρα, ξεκινάμε με ένα πολυόνυμο F του χ. Ανάγωγο ή όχι, δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να βρούμε πάντα μία επέκταση του F, ώστε το F να έχει όλες τις ρίζες του στο K. Αυτό λίγο ή πολύ είναι η κατασκευή η οποία σας περιέγραψα πιο πριν για την κατασκευή των, της αλγεβρικής κλειστότητας, μόνο που εδώ η κατασκευή αυτή είναι πεπερασμένη. Θα το αποδείξουμε με επαγωγή στο βαθμό. Αν ο βαθμός του πολυονύμου είναι ίσος με 1, τότε δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Γιατί όλα τα πολυόνυμα βαθμού 1 πάνω από ένα σώμα έχουν τις ρίζες του σώμα. Πράγματι, αν έρθουμε και πούμε αχ και β είναι ίσο με το 0, έχουμε έτοιμη τη ρίζα, είναι μείον β προς α. Λέγοντας ότι το πολυόνυμο έχει βαθμό 1, έχουμε ήδη υποθέσει ότι το α είναι διάφορο του μηδενός. Γιατί ο βαθμός έρχεται και μετράει το μεγιστοβάθμιο μη μηδενικό συντελεστή. Πολύ ωραία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι για πολυόνυμα βαθμού μικρότερα του n και για όλα τα σώματα η πρόταση είναι αληθής. Δηλαδή κάθε φορά που μου δίνεται ένα πολυόνυμο το οποίο έχει βαθμό μικρότερο του n και ένα σώμα, μπορώ πάντα να βρω μία επέκταση αυτού του σώματος που να έχει όλες τις ρίζες στο πολυόνυμο αυτό. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ένα πολυόνυμο βαθμού n. Υποθέτουμε ότι δεν έχει ρίζες, άρα είναι σαν να έχουμε έναν ανάγωγο παράγοντα H του F, δηλαδή το F είναι H επί κάτι άλλο και αυτό εδώ είναι ανάγωγο. Γιατί χρειαζόμαστε να βρούμε έναν ανάγωγο πολυόνυμο? Γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να σχηματίσουμε αυτό το πηλίκο το οποίο θα είναι σώμα. Εξασφαλίζουμε λοιπόν ότι αυτό το πηλίκο είναι σώμα και σε αυτό το πηλίκο το H έχει αυτομάτως μία ρίζα. Αυτό το πηλίκο έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μία ρίζα. Η ρίζα το H του χ κάνει 0. Αυτή είναι η κατασκευή. Γιατί σε αυτό το πηλίκο το H του χ μηδενίζεται. Έτσι το έχω ορίσει. Οποτεδήποτε βλέπεις στο πηλίκο αυτό πολυόνυμο H του χ, διαιρετό με το H του χ, πήγαινε και βάλτο ίσο με το 0. Άρα, στο σώμα K1, το H και συνεπώς το F έχει μία ρίζα. Άρα, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να γράψουμε το F του χ να είναι χ-R. Και τώρα, θα πρέπει να κατασκευάσουμε αυτό εδώ, αυτή εδώ η ανάλυση γίνεται στο σώμα K1. Και τώρα, η επαγωγική υπόθεση μας δίνει ότι επειδή αυτό εδώ το πολυόνυμο έχει βαθμό ίσο με νήμιον 1, η επαγωγική υπόθεση μας δίνει ότι υπάρχει ένα σώμα K2 στο οποίο το G, άρα και το F, έχει όλες τις ρίζες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να μετατρέψουμε προβλήματα της θεωρίας μίας επέκτασης σε κάποια ομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν με μία επέκταση σωμάτων και θεωρούμε το σύνολο των κάπα αυτομορφισμών, όπως λέμε. Δηλαδή, θεωρούμε ομομορφισμούς σίγμα, οι οποίοι στέλνουν το λάμδα στο λάμδα,
το μεγάλο σώμα, αλλά τα στοιχεία του μικρού σώματος, όταν περιοριστούν δηλαδή στο μικρό σώμα, είναι σαν την ταυτότητα. Αυτό εδώ το σύνολο αποτελεί μια ομάδα με πράξη στη σύνθεση. Τώρα, εδώ κρύβονται δύο πράγματα. Μιλάω για αυτομορφισμούς και αμέσως μετά λέω ότι αυτοί εδώ είναι ισομορφισμοί. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση. Κάθε ομομορφισμός σίγμα από το L στο L είναι μονομορφισμός. Πράγματι, γιατί ο πυρήνας, μάλλον να πω κάθε μη μηδενικός, γιατί ο πυρήνας του σίγμα είναι ένα ιδεώδες του λάμδα. Και τα σώματα δεν έχουν ιδεώδη, παρά μόνο τον εαυτό τους, μόνο τον εαυτό τους και το μηδενικό. Εύκολο είναι αυτό. Φανταστείτε ένα ιδεώδες ενός σώματος λάμδα. Εντάξει. Η μία περίπτωση είναι το ιδεώδες γιώτα να είναι το μηδενικό ιδεώδες, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην είναι το μηδενικό ιδεώδες, άρα να υπάρχει ένα α, το οποίο να ανήκει στο γιώτα, και το α να είναι διάφορο του μηδενός. Τότε, το γιώτα είναι ίδιο με το σώμα L. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το τυχαίο στοιχείο L που ανήκει στο σώμα, μπορώ να έρθω και να το γράψω ως εξής, μπορώ να έρθω και να το γράψω L δι α επί α, το οποίο ανήκει στο γιώτα. Εδώ χρησιμοποιώ ότι κάθε μη μηδενικό στοιχείο σε ένα σώμα είναι αντιστρέψιμο. Άρα αυτό εδώ είναι ένα στοιχείο του σώματος, του δαχτυλίου δηλαδή, αυτό εδώ είναι ένα στοιχείο του ιδεώδους και στοιχείο του δαχτυλίου επί στοιχείο του ιδεώδους μας δίνει κάτι που ανήκει στο ιδεώδες. Άρα ένας ομομορφισμός σωμάτων θα είναι ή μονομορφισμός ή ο μηδενικός. Επίσης, μπορεί κάποιος να δείξει ότι κάθε μη μηδενικός ομομορφισμός είναι επί. Πώς το δείχνει αυτό κανένας? Θυμάται από τη γραμμική άλγεβρα το εξής, ότι αν έχει κανένας έναν ομομορφισμό διανυσματικών χώρων και η διάσταση του L πάνω από το K είναι νη, τότε ισχύει ότι το νη είναι ίσο με τη διάσταση του πυρήνα του φι συν τη διάσταση της εικόνας του φι. Το οποίο τι μου λέει? Το οποίο μου λέει ότι αν είναι μη μηδενικός, οπότε ο πυρήνας έχει διάσταση 0, τότε η διάσταση της εικόνας είναι ίδια με το N. Δηλαδή, αν dim και ρφή είναι ίσο με το 0, αυτό εδώ μου λέει ότι το N είναι ίσο με την διάσταση της εικόνας και επειδή η εικόνα περιέχεται μέσα στο L, αυτά τα δύο μαζί μου δίνουν ότι η εικόνα του φι είναι ίση με το L. Λοιπόν, αυτή είναι κάποια γραμμική άλγεβρα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και να συνεχίσουμε την επόμενη ώρα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή η πρόταση πρέπει να σας είναι γνώριμη. Ξεκινάμε με ένα αλγεβρικό στοιχείο, το οποίο είναι ρίζα του πολυονύμου εφάλφα. Τότε, κάθε στοιχείο της ομάδας που περιγράψαμε παραπάνω, στέλνει το α σε μία άλλη ρίζα του F του Χ. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πολυονυμική σχέση, στην οποία εφαρμόζουμε το σίγμα. Και τώρα έχουμε το εξής, ότι αφού αυτό κάνει 0, αν πάμε και εφαρμόσουμε τον σίγμα, θα έχουμε σίγμα του μηδενός, το οποίο κάνει 0, από τη μία. Από την άλλη, ο σίγμα είναι ένα ομομορφισμό σωμάτων. Άρα, ο σίγμα περνάει μέσα στον F. Γιατί, αν έρθουμε να εφαρμόσουμε το σίγμα του α0 και α1χ και αν χ στην n, ο σίγμα θα περάσει μέσα στα αθροίσματα και θα μου δώσει σίγμα του α0 και σίγμα του α1χ και σίγμα του αν χ στην n. Τώρα θυμόμαστε ότι το σίγμα του αι κάνει αι, γιατί έχουμε πει ότι ο σίγμα όταν περιοριστεί στο κάτω σώμα μας δίνει την ταυτοτική συνάρτηση. Άρα καταλήγουμε σε αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος μας λέει στην πραγματικότητα ότι το σίγμα α είναι μία ρίζα του αρχικού πολυονύμου. Άρα, όταν ερχόμαστε να εφαρμόσουμε τον σίγμα σε ένα πολυόνυμο, θα μας στείλει μία ρίζα σε μία άλλη ρίζα. Πάλι γυρίζοντας σε κάποιο εισαγωγικό μάθημα μηγαδικών αριθμών, θυμόμαστε το εξής θεώρημα, το οποίο πρέπει να σας είναι γνωστό, ότι οι ρίζες πολυονύμων με πραγματικούς συντελεστές εμφανίζονται σε ζευγάρια σύζυγων μηγαδικών αριθμών. Ή με λίγα λόγια, η μηγαδική συζυγία, η οποία μηγαδική συζυγία, αν πάρουμε το σίγμα πάνω από τους πραγματικούς αριθμούς, η μηγαδική συζυγία, και πάμε να βρούμε ποια είναι, η πραγματική αυτομορφισμή των μηγαδικών αριθμών πάνω από το σε, αυτό το σύνολο έχει την ταυτότητα και τη συνάρτηση, η οποία στέλνει ένα μηγαδικό αριθμό στο σύζυγή του. Η μηγαδική συζυγία δηλαδή είναι ένα στοιχείο, είναι ένας ισομορφισμός του σε στο σε, ο οποίος κρατάει τους πραγματικούς σταθερούς. Γιατί τώρα δεν υπάρχει άλλο στοιχείο, θα έπρεπε να το αιτιολογήσουμε. Οκ, δεν θα το κάνουμε σε αυτό το μάθημα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας λέει είναι ότι η μηγαδική συζυγία, στην περίπτωση που έχουμε πολυόνυμα πάνω από πραγματικούς αριθμούς και μας ενδιαφέρουν οι μηγαδικές ρίζες, μετατίθουν τις ρίζες. Άρα, οι ρίζες εμφανίζονται σε ζευγάρια σύζυγων αριθμών. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε, μπορούμε να δούμε
Την ομάδα. Γκαλουά της επέκτασης λάμδα πάνω από το κάπα μπορούμε να τη δούμε σαν μία υποομάδα της ομάδας μεταθέσεων των ριζών. Η ομάδα Γκαλουά μεταθέτει, τις ρίζες. Ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να θέσουμε τώρα είναι κατά πόσον η ομάδα Γκαλουά είναι όλες οι ρίζες ή όλες οι μεταθέσεις ή αν είναι κάτι λιγότερο. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε οποιαδήποτε μετάθεση των ριζών σαν ένα στοιχείο της ομάδας Γκαλουά. Αυτό δεν είναι σωστό και μπορούμε να δούμε το οποίο είναι το αντίστροφο πρόβλημα της θεωρίας του Γκαλουά. Αν δοσμένης μιας επερασμένης ομάδας G, αν υπάρχει μία επέκταση η οποία να έχει ως ομάδα Γκαλουά την ομάδα G. Αυτό, μία επέκταση του Q. Αυτό φαίνεται ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα τη λύση. Τώρα, να δούμε λίγα πράγματα ακόμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν αλγεβρικό αριθμό α στο L σε μία επέκταση του Q και το ερώτημα το οποίο μπορούμε να θέσουμε είναι αν μπορούμε να θεωρήσουμε τον αριθμό α μόντουλο π. Γενικά, το να θεωρούμε ακέραιους αριθμούς μόντουλο π είναι ένα χρήσιμο εργαλείο της θεωρίας αριθμών, διότι μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια προβλήματα ευκολότερα. Τώρα, τι σημαίνει ρίζα 2 mod π? Αυτό δεν έχει νόημα. Όμως, έχει νόημα να θεωρήσουμε το ανάγωγο πολυόνυμο του ρίζα 2 mod π. Και μάλιστα, αρκετή από την πληροφορία την οποία θα θέλαμε να κρατήσουμε για το τι σημαίνει ρίζα 2 mod π, βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα λογαριάσει κανένας το ελάχιστο πολυόνυμο? Να δούμε ένα παράδειγμα. Μας ζητάει κάποιος να βρούμε ένα πολυόνυμο με ρητούς συντελεστές που να έχει το α και α ή β ως ρίζα, όπου α και β είναι ρητή αριθμή. Παραδείγματος χάρη, βρείτε μου ένα πολυόνυμο το οποίο να έχει ρίζα το 3 και i τέταρτα. Πώς θα το βρούμε αυτό? Θα χρησιμοποιήσουμε τη μηγαδική συζυγία. Δηλαδή τι θέλουμε? Θέλουμε η μία ρίζα να είναι το α και i β. Και η άλλη ρίζα παίρνουμε να είναι η συζυγής της. Και τώρα, αν κάνουμε τις πράξεις, έχουμε τι? Έχουμε χ τετράγωνο μείον άθροισμα των ριζών, 2α, συν γινόμενο των ριζών. Και αυτό κάνει χ τετράγωνο μείον 2α χ και α τετράγωνο και β τετράγωνο, το οποίο βεβαίως είναι ένα πολυόνυμο με συντελεστές από τους ρητούς. Και αυτό το πολυόνυμο είναι το ελάχιστο πολυόνυμο του Q του Χ που έχει το α και α ή β ως ρίζα. Διότι, και αυτό μόλις πριν είδαμε, ότι αν έχει το α και α ή β ως ρίζα, οφείλει να έχει και τη συζυγή. Άρα, ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι θα πάρουμε σίγουρα να έχει ρίζα αυτή, πρέπει να έχει και τη συζυγή και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να έχουμε ένα πολυόνυμο με ρητούς συντελεστές. Και αν δε το β είναι διάφορο του μηδενός, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ρητές ρίζες.
Γιατί αν το β ήταν ίσο με το 0, αυτό το πολυόνυμο θα ήταν χ μειον α στο τετράγωνο, το οποίο δεν θα ήταν ανάγω. Όμως, αν το β είναι διάφορο του μηδενός, το παραπάνω πολυόνυμο είναι ανάγω. Τώρα, μία παρατήρηση είναι ότι οι συντελεστές του πολυονύμου δίνονται ως συμμετρικές εκφράσεις των ριζών. Τώρα, αν μας ρωτούσαν το ίδιο ερώτημα και μας δίναν και μας απαιτούσαν να είχαμε ως ρίζα το α και β ρίζα 2, θα δουλεύαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το πολυόνυμο αυτό, όπου εδώ θα είχαμε την ανάλογη συζυγή ποσότητα. Δηλαδή εδώ έχουμε συν, εδώ έχουμε πλην. Και πάλι παίρνουμε ένα πολυόνυμο, το οποίο έχει ρητούς συντελεστές, τα α και β είναι ρητοί, και παρατηρούμε επίσης ότι αν το α και β ρίζα 2 είναι ρίζα, θα πρέπει και το σύζυγές του να είναι ρίζα. Και αυτό το πολυόνυμο είναι ανάγωγο, εκτός αν το β είναι ίσο με το 0. Μπορούμε τώρα να δούμε ένα λίγο δυσκολότερο πρόβλημα. Μπορούμε να βρούμε ένα πολυόνυμο που να έχει ρίζα το ρίζα 2 και ρίζα 3. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αφού πρέπει να έχει ρίζα, θα πρέπει να έχει αυτή την ποσότητα. Και τώρα θα πάρω όλες τις δυνατές συμμετρίες με συν και πλην όλων των ριζών. Συν την πλην, πλην και οι δύο. Συν η μία, πλην η άλλη. Πλην η μία, συν η άλλη. Συν η μία, συν και η άλλη. Έχω τέσσερις δυνατές περιπτώσεις. Και αν έρθω και κάνω το λογαριασμό, μπορώ να τον βάλω και σε έναν υπολογιστή να μου κάνει το λογαριασμό αυτό, θα βρω ως διαμαγείας ένα πολυόνυμο το οποίο έχει ρητούς συντελεστές. Πάλι μπορεί κάποιος να δείξει εδώ ότι αν πάρω έναν οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό των ριζών, δηλαδή πάρω λιγότερα από την πλήρη συμμετρία, πάρω λιγότερους παράγοντες, δεν θα βρω με τίποτα ένα πολυόνυμο το οποίο να έχει ρητούς συντελεστές και να είναι μικρότερου βαθμού. Λοιπόν, αφού είπαμε αρκετά πράγματα για επεκτάσεις, θα προχωρήσουμε στο κύριο κομμάτι αυτού του μαθήματος, το οποίο είναι τα πεπερασμένα σώματα. Υπάρχει ειδικά εκτεταμένη βιβλιογραφία, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με πεπερασμένα σώματα. Και τα πεπερασμένα σώματα έχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην πληροφορική, στην κρυπτογραφία, στην κωδικοποίηση, και αξίζει να μελετηθούν. Τώρα, κάθε πεπερασμένο σώμα έχει π στην h το πλήθος στοιχεία, όπου h είναι η διάσταση του f ως διανυσματικού χώρου υπέρ του fp. Εδώ να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Αν πάρουμε το f να είναι ένα σώμα, τότε μπορούμε να ορίσουμε τη χαρακτηριστική του f, η οποία έχει δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι η χαρακτηριστική του F να είναι ίσο με το 0, το οποίο σημαίνει ότι το Q είναι υπόσωμα του F, άρα το F έχει άπειρα το πλήθος στοιχεία, γιατί περιέχει ήδη τους ρητούς οι οποίοι είναι άπειροι, ή η χαρακτηριστική του F να είναι π ένας πρώτος αριθμός. Και σε αυτή την περίπτωση, το πεπερασμένο σώμα με π στοιχεία, που είναι ζ προς, περιέχεται στο F. Αυτά έχουν να κάνουν με τον ορισμό της χαρακτηριστικής. Δηλαδή, η χαρακτηριστική θα είναι 0, οπότε θα περιέχεται ένα σώμα που είναι ίδιο με το Q και θα έχει άπειρα στοιχεία, ή η χαρακτηριστική θα είναι π. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ένα πεπερασμένο σώμα
θα είναι πάντα επέκταση κάποιου FP. Αυτό το FP μας αρέσει γιατί είναι η classes ακεραίων modulo P. Αν λοιπόν έρθουμε και θεωρήσουμε την επέκταση αυτή ότι είναι βαθμού H, αυτή η διάσταση θα είναι πεπερασμένη, γιατί αν δεν ήταν πεπερασμένη η διάσταση, τότε αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα είχα μία άπειρη βάση, άρα θα είχα και άπειρα στοιχεία μέσα στο σώμα μου. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε μία βάση πεπερασμένη του F ως διανυσματικό χώρο πάνω από το σώμα με π στοιχεία. Να θεωρήσουμε το τυχαίο στοιχείο του F να γράφεται σε αυτή τη μορφή και να παρατηρήσουμε ότι έχουμε τόσα διαφορετικά στοιχεία όσα είναι και συντεταγμένες. Δηλαδή, π στην H το πλήθος στοιχεία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε π επιλογές ως συντεταγμένη λάμδα 1 για το πρώτο στοιχείο, π επιλογές για το τελευταίο. Βασικά εδώ χρησιμοποιούμε το εξής, την εξής παραδοχή της γραμμικής άλγεβρας, ότι το F είναι ισόμορφο με FP στην H. Είναι το ανάλογο με το οποίο λέγαμε ότι ένας διανυσματικός χώρος διάστασης ν είναι ισόμορφος με το R ν. Εδώ ένας διανυσματικός χώρος F πάνω από το FP διάστασης H είναι ισόμορφος με το FP στην H και έχει P στην H στοιχεία. Αντιστρόφως τώρα, αν μας δοθεί μία δύναμη πρώτου, υπάρχει ένα σώμα με π στην H το πλήθος στοιχεία. Αν το H είναι ίσο με 1, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει ένα τέτοιο σώμα και είναι μοναδικό. Είναι το σώμα με π στοιχεία, το οποίο είναι ζήτα προς π στη ζήτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάθε άλλο σώμα το οποίο έχει χαρακτηριστική π θα πρέπει να περιέχει το FP ως ισπόσωμα. Και επειδή έχουν ακριβώς τον ίδιο πληθάριθμο, είναι ισόμορφα ούτως ή άλλως. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι το εξής. Δίνεται π στην H μία δύναμη πρώτου. Κατασκευάστε ένα σώμα με π στην H το πλήθος στοιχεία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κάποια εργαλεία πιο πριν. Καταρχάς, σε κάθε δακτύλιο χαρακτηριστικής π, για κάθε χ και ψ ανήκει σε αυτό το δακτύλιο, ισχύει ότι η δύναμη ενός αθροίσματος π στην H κάνει ξεκάθαρα χ πH και ψ πH. Δεν εμφανίζονται δηλαδή ενδιάμεση όροι του διονυμικού συντελεστή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε δει. Ας το δούμε άλλη μία φορά. Για H ίσον 1 έχουμε αυτό το διονυμικό θεώρημα, ανάπτυγμα. Το π ανά 0 και το π ανά π είναι ίσα με 1, αυτό είναι εύκολο. Και οι συντελεστές π ανά ν, όταν το ν είναι ανάμεσα στο 1 και στο π μείον 1, είναι όλοι διαιρετοί με π. Πράγματι, το π ανά ν είναι ένας ακέραιος αριθμός και χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη ξαναπεί, ότι κάθε παράγοντας του παρονομαστή, που είναι όλη γνήσια μικρότερη του π, δεν μπορεί να διαιρεί το π, γιατί οι μοναδικοί διαιρέτες του π είναι το π και η μονάδα, άρα θα πρέπει να διαιρεί το π μείον ένα παραγοντικό. Συνεπώς, κάθε ανάγωγος παράγοντας ή κάθε παράγοντας του παρονομαστή είναι απαραίτητα διαιρέτης του π μείον ένα παραγοντικό, το οποίο σημαίνει ότι αυτό εδώ το διώνυμο είναι ίσο με π
επί κάπα, όπου το κάπα είναι π μειον 1 παραγωγικό I παραγωγικό π μειον I παραγωγικό είναι ένας ακέραιος αριθμός. Άρα το π αναν η είναι 0 μόντουλο π. Και αυτό μας αποδεικνύει, αφού όλοι οι ενδιάμεσοι όροι του διονυμικού αναπτύγματος είναι διαιρετή με π, είναι ίση με 0. Και στη συνέχεια μπορούμε να συνεχίσουμε με παγωγή. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή εδώ η σχέση και να την υψώσουμε αυτήν εδώ ξανά σε π. Οπότε αν υψώσουμε αυτή τη σχέση σε π, θα έχουμε σχηματίσει το χ και ψ π στην h. Αυτό εδώ, το χ π h μείον 1 και ψ π h μείον 1 θα έρθει να υψωθεί σε π για να μας δώσει αυτό και να ισχύει η επαγωγή. Το άλλο θέμα το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα κριτήριο το οποίο θα μας εξασφαλίζει πότε ένα πολυόνυμο έχει απλές ρίζες. Και έχουμε δει ενδεχομένως στον απειροστικό λογισμό ότι μία ρίζα είναι απλή, μιλάμε για τους πραγματικούς αριθμούς τώρα, αν μηδενίζει το πολυόνυμο αλλά δεν μηδενίζει την παράγωγος αυτό το στοιχείο. Αυτό εδώ είναι ακριβώς η έννοια που χρειαζόμαστε πάνω από οποιοδήποτε σώμα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε είναι τι σημαίνει παράγωγος. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έναν ορισμό της παραγώγου, ο οποίος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει καθόλου την έννοια του ορίου. Λοιπόν, για κάθε σώμα F υπάρχει μία συνάρτηση η οποία εφαρμόζεται σε πολυόνυμα, η οποία είναι προσθετική, δηλαδή στέλνει το άθροισμα δύο πολυονύμων στο άθροισμά τους, μπαίνει και βγαίνει μέσα από τα αθροίσματα. Στο γινόμενο ικανοποιεί τον κανόνα του γινωμένου, δηλαδή το D του F επί G είναι F επί DG συν D F επί G, και το D του Χ πάνω στο 1 θα πρέπει, το D πάνω στο χ θα πρέπει να κάνει 1, ενώ όλες τις σταθερές θα πρέπει να τις μηδενίσει. Αυτή είναι ακριβώς είναι η μεταφορά των κανόνων παραγώγησης. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ότι υπάρχει μια τέτοια συνάρτηση η οποία συμπεριφέρεται όπως η παράγωγος και δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όρια για να την ορίσουμε. Τώρα, παρατηρούμε ότι η D είναι γραμμική, διότι αν υπάρχει μια τέτοια συνάρτηση το σε περνάει απ' έξω, και λόγω γραμμικότητας αρκεί να ορίσουμε τη συνάρτησή μας πάνω στις δυνάμεις χ στην n. Γιατί αν ορίσουμε πάνω στις δυνάμεις χ στην n, τότε μπορούμε να τις ορίσουμε πάνω σε οποιοδήποτε πολυόνυμο της μορφής αν χ στην n. Και επίσης μπορούμε από τους κανόνες αυτούς, αν θέλουμε να ισχύουν αυτοί οι κανόνες, να έχουμε έναν αναδρομικό τύπο ορισμού. Δηλαδή να πάμε και να ρωτήσουμε πόσο πρέπει να κάνει το d χ στην n. Το d χ στην n θα κάνει d χ χ στην n μείον 1. Εδώ χρησιμοποιούμε, εδώ ερχόμαστε και γράφουμε το χ n ως χ επί χ n μείον 1. Και χρησιμοποιούμε το δεύτερο κανόνα, ο οποίος μας λέει πώς πάμε να δουλέψουμε πάνω σε γινόμενα. Κάνει τόσο λοιπόν. Και αναδρομικά η παραπάνω σχέση μας λέει ότι αν ορίσουμε το d του χ στην n να κάνει νη χ στην n μείον 1, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτή τη συνάρτηση d με τους κανόνες τους οποίους θέλουμε. Πράγματι, γιατί αυτός ο τύπος? Γιατί το d του χ είπαμε ότι κάνει 1. Άρα πόσο θέλουμε να κάνει το d χ τετράγωνο, το έχουμε γράψει εδώ. Θέλουμε να κάνει d χ επί χ συν χ επί d χ, το οποίο κάνει 2 φορές χ.
Γιατί το ντε του χ κάνει 1. Και αν το ντε του χ τετράγωνο κάνει 2 χ, μπορούμε πάλι με αυτόν τον κανόνα να έρθουμε και να ορίσουμε και να μελετήσουμε πόσο κάνει το ντε του χ στην τρίτη. Και θα βρούμε ότι κάνει 3 χ τετράγωνο. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε έναν καλό ορισμό της συνάρτησης της παραγόγου. Και ερχόμαστε στην εξής πρόταση, ότι αν έχουμε ένα πολυόνυμο βαθμού M με συντελεστές από ένα σώμα F, τότε η εξίσωση P στην Χ έχει το πολύ μη διακεκριμένες ρίζες στο F, okay, αυτό δεν χρειάζεται την παράγωγο, αυτό χρειάζεται την επαγωγή. Αν το M, αν ο βαθμός είναι 1, τότε η εξίσωσή μας έχει ακριβώς μία λύση, αυτή είναι εδώ. Αν το M είναι μεγαλύτερο του 2 και δεν έχουμε καμία λύση, τελειώσαμε, γιατί εδώ έρχομαστε και λέμε το πολύ. Αν όμως η εξίσωση έχει μία λύση, τότε γράφουμε το PH να είναι χ μείον α επί τζε χ. Και αν υπάρχει και άλλη ρίζα η οποία είναι διαφορετική, τότε αναγκαστικά, αφού το β είναι διαφορετικό από το α, αυτό η ποσότητα είναι διάφορη του μηδενός, άρα θα πρέπει το τζε β να είναι 0, αλλά το τζε β έχει το βαθμό μη μειον 1, οπότε έχει το πολύ μη μειον 1 ρίζες και ισχύει η επαγωγική υπόθεση. Λοιπόν, να δούμε μία εφαρμογή όπως μία απόδειξη του θεωρήματος Wilson από τη στοιχειώδη θεωρία αριθμών. Αν το π είναι ίσο με 2, τότε αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι ένα παραγωγικό είναι ισοδύναμο με μείον 1 mod 2, το οποίο λέει ότι το 1 είναι ισοδύναμο με μείον 1 mod 2, το οποίο είναι σωστό. Αν ο π είναι περιττός πρώτος, τότε θεωρούμε την εξίσωση χ στην π μείον π, η οποία έχει ως ρίζα κάθε στοιχείο του FP, αυτό λέει το θεώρημα του Φερμά. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να θεωρήσουμε αυτά τα πολυόνυμα. Ποια είναι αυτά τα πολυόνυμα? Χ μείον 0, χ μείον 1, χ μείον 2, χ μείον π τετράγωνο, χ π μείον χ. Τι βαθμού είναι αυτά τα πολυόνυμα? Αυτά τα πολυόνυμα είναι βαθμού π. Και πόσες ρίζες έχουν? Έχουν ακριβώς π. Άρα αυτά τα πολυόνυμα ταυτίζονται. Και έχουν ακριβώς π το πλήθος ρίζες. Το πολυόνυμο χ π μείον χ έχει ακριβώς π ρίζες, τις έχω βρει και άρα έχουν ταυτιστεί. Δεν θα μπορούσε να έχει μία παραπάνω ρίζα από τις π που έχω ήδη βρει, γιατί τότε θα ξεπερνούσε το πλήθος των ριζών που επιτρέπεται να έχει πάνω από το πεπερασμένο σώμα με π στοιχεία. Τώρα, αν πάμε να δουλέψουμε σε ένα δακτύλιο ο οποίος δεν είναι σώμα, μπορούμε να έχουμε περισσότερες ρίζες από το βαθμό του. Έτσι, η εξίσωση χ τετράγωνο μείον 1 στο δακτύλιο ζ προς 8ζ που δεν είναι σώμα έχει 4 λύσεις. Τις 1, 3, 5, 7. Μπορούμε να τις δοκιμάσουμε μία-μία. Το 1 στο τετράγωνο κάνει 1. Το 3 στο τετράγωνο κάνει 9, το οποίο κάνει 1 μόντουλο 8. Το 5 στο τετράγωνο κάνει 25, το οποίο κάνει 1 μόντουλο 8, το 24 τηρείται με το 8, το 7 στο τετράγωνο κάνει 49, το οποίο κάνει και πάλι 1 μόντο 8. Τώρα, το κύριο θεώρημά μας είναι ότι ένα πολυόνυμο έχει πολλαπλή ρίζα στο F, δηλαδή είναι διαιρετό με χ μείον ρόι στην I και το I είναι μεγαλύτερο του 2, αν και μόνο αν το ρο μηδενίζει το ίδιο πολυόνυμο, αφού είναι ρίζα, αλλά και την παράγωγό του. Ερχόμαστε λοιπόν
να πούμε, να γράψουμε το F του Χ να είναι της μορφής αυτής εδώ, όπου υποθέτουμε ότι το Χ ρο δεν διαιρεί πια το τζε Χ, δηλαδή ό,τι διαιρέτες Χ μειον ρο μπορούσαμε να βγάλουμε έξω τους έχουμε βγάλει, δηλαδή το τζε δεν έχει ρίζα το ρο. Ερχόμαστε λοιπόν να παραγωγήσουμε την F, χρησιμοποιώντας τον κανόνα του γινωμένου, και έχουμε Χ ρο μειον I την παράγωγο του πολυονήμου G συν την παράγωγο της δύναμης, την οποία ξέρουμε τώρα πια πώς να τη λογαριάσουμε, επί τζε χ. Και το αποτέλεσμα είναι άμεσο, δηλαδή έχουμε μία ρίζα της παραγωγού, το G δεν έχει ρίζα. Αν λοιπόν το I είναι μεγαλύτερο του 2, τότε το DF του ρο είναι ίσο με το 0. Αν DF του ρο είναι ίσο με το 0, τότε το I είναι μεγαλύτερο του 2. Πράγματι, αν το I είναι μεγαλύτερο του 2, επιβιώνει αυτός ο παράγοντας και αυτός ο παράγοντας και έχουμε τελειώσει. Αν το I είναι ίσο με 1, τότε και μηδενίζεται η παράγωγος, αυτό κάνει 0, αυτό κάνει 0, εδώ το G δεν μπορεί να μηδενιστεί, αυτός εδώ δεν υπάρχει παράγοντας χ μειον ρο, γιατί είναι υψωμένος αν το I είναι ίσο με 1 στη μηδενική που κάνει 1, άρα αυτό είναι αν και μόνο αν. Άρα έχουμε ένα κριτήριο το οποίο μας εξασφαλίζει πότε ένα πολυόνυμο έχει απλές ρίζες. Και για παράδειγμα, μας εξασφαλίζει ότι το πολυόνυμο χ π μείον χ έχει αναγκαστικά απλές ρίζες, αφού η παράγωγός του είναι ίση με μείον 1. Γιατί είναι ίση με μείον 1? Το χ όταν το παραγωγήσω θα μου δώσει μείον 1. Μια χαρά. Πόσο κάνει η παράγωγος του ντε χ π στη χαρακτηριστική 0, στη χαρακτηριστική π, κάνει χ π μείον 1. Το οποίο είναι ίσο με 0, διότι στη χαρακτηριστική π, όπου βλέπω π, το θεωρώ ίσο με το 0. Το πολυόνυμο χ π μείον χ έχει επίσης ρίζα κάθε στοιχείο του ΦΠ. Αυτό είναι το θεώρημα του Euler, το οποίο το αναφέραμε ήδη. Τώρα, ερχόμαστε να θεωρήσουμε το πολυόνυμο χ π στην H μείον χ. Και πάλι με βάση το κριτήριο της παραγόγου, όλες οι ρίζες του είναι διαφορετικές, γιατί η παράγωγός του εξακολουθεί να είναι μείον 1. Τώρα, θέλουμε να δείξουμε ότι οι ρίζες έχουν τη δομή σώματος. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα αρκετά μεγάλο σώμα, το οποίο να περιέχει όλες τις ρίζες. Ένα τέτοιο σώμα έχουμε δείξει ότι ήδη υπάρχει. Άρα, σε αυτό το μεγάλο σώμα έχουμε το εξής. Έχουμε ότι α και β π στην h κάνει α π h και β π h. Άρα, το άθροισμα και η διαφορά ριζών του gph είναι ρίζα του πολυονήμου αυτού, το οποίο το ονομάσαμε gph. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι α, β ρίζα του gph σημαίνει ότι α π h είναι ίσο με α, β π στην h είναι ίσο με β. Και το άθροισμα δύο ριζών αυτού του πολυονήμου είναι αυτό εδώ, το οποίο επειδή αυτές είναι ρίζες, είναι α και β. Άρα το α και β όταν υψωθεί στην ph κάνει α και β, άρα είναι και αυτό μία ρίζα του πολυονήμου gph. Το γινόμενο ριζόν είναι ρίζα, αυτό είναι ευκολότερο και δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο προσθετικό τύπο. Α επί β εις την ph κάνει α εις την ph, β εις την ph κάνει α επί β. Αυτό ισχύει σε κάθε, οι δυνάμεις δρούνε με καλό τρόπο πολλαπλασιαστικά σε κάθε σώμα. Άρα το άθροισμα και το γινόμενο ριζόν στοιχείων του GPH
είναι ρίζες του GPH. Τώρα, άρα με αυτόν τον τρόπο έχουμε δείξει ότι οι ρίζες του GPH αποτελούν ένα σώμα. Και μάλιστα ένα υπόσωμα του μεγάλου σώματος το οποίο περιέχει όλες τις ρίζες. Γιατί παραμένουν κλειστές κάτω από το άθροισμα και το γινόμενο. Αν τώρα πάρουμε ένα οποιοδήποτε σώμα με ποιη στην H στοιχεία, θα δείξουμε ότι αυτό ταυτίζεται με το σώμα ριζών του GPH, δηλαδή με το σώμα το οποίο περιέχει όλες τις ρίζες του GPH. Ξεκινάμε λοιπόν ένα τέτοιο σώμα το οποίο έχει ποιη στην H στοιχεία και γράφουμε τα στοιχεία του σώματος ένα προς ένα, όπου μπορούμε να υποθέσουμε ότι το α1 είναι ίσο με το 0 και το α2 είναι ίσο με 1. Θεωρούμε ένα μη μηδενικό στοιχείο α και πολλαπλασιάζουμε όλα τα στοιχεία του σώματος με α. Και έχουμε αυτά τα στοιχεία και τώρα ο πολλαπλασιασμός διατηρεί τα μη μηδενικά στοιχεία σε ένα σώμα, άρα το γινόμενο από α ίσον 2 pH του αι θα είναι ίσο με το γινόμενο αυτών εδώ των στοιχείων. Άρα το τυχαίο μη μηδενικό στοιχείο του σώματος θα ικανοποιεί αυτήν εδώ την εξίσωση αναγκαστικά. Με λίγα λόγια, το α είναι ρίζα του πολυονύμου GPH και προφανώς και το 0 είναι ρίζα του πολυονύμου GPH. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα ενός επερασμένου σώματος, όπου κατασκευάζουμε ένα σώμα με 9 στοιχεία, τα οποία εδώ απεικονίζονται ένα προς ένα. Προσέξτε ότι έχουμε το F3, το οποίο είναι Z μόντουλο 3Z. Απάνω έχουμε την αλγεβρική επέκταση φ 9, η οποία είναι μία επέκταση βαθμού 2 και η οποία είναι φ του 3 α προς κάποιο ανάγωγο πολυόνυμο α. Θα σταματήσουμε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε